μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, το δεύτερο crash test ήταν τα πρωτοβρόχια. Ουρές τα οχήματα να αναμένουν στη σειρά τους για να περάσουν. Σε ένα κόμβο που σε καθημερινή βάση συγκεντρώνει ένταση, εκνευρισμό και ταλαιπωρία των οδηγών. Είναι δύσκολο, αλλά θα τα καταφέρουμε. Έχει συνήθως πολλή κίνηση? Νομίζω ναι. Πάντα δύσκολο. Και μέχρι να στρίψεις, μέχρι να περάσεις είναι λίγο. Και έχει πάντα κίνηση? Πάντα. Είναι πολύ κομβικό σημείο και ειδικά τα μεσημέρια, αφού τους χωλάνε οι ανθρώποι, είναι κάπως περίεργη κατάσταση. Το roundabout στην 62 μαρτύρων, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, θα αντικατασταθεί από ένα άλλο κόμβο που θα εξυπηρετεί περισσότερο τα οχήματα με κατεύθυνση προς το Γάζι. Τοποθέτηση φαναριών δεν εγκρίθηκε και αυτό που αναμένεται για το νέο κόμβο, όπως είπε, είναι η αδειοδότηση που ο ίδιος εκτιμά ότι μπορεί να δοθεί μέχρι τα τέλη του χρόνου. Δυστυχώς δεν μας εγκρίθηκαν τα φανάρια που είχαμε σκεφτεί σαν ενδιάμεση λύση, οπότε συνεχίζουμε την ορίμανση, την αδειοδότηση δηλαδή, αυτού του κόμβου που θα αντικαταστήσει το στρογγυλό που είναι εκτός προδιαγραφών, για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες κυρίως εξόδου προς το Γάζι των αυτοκινήτων, γιατί εκεί εντοπίζεται το μεγάλο πρόβλημα. Με τον τρόπο αυτό διευκρινίζει ότι θα δοθεί τέλος σε μια ταλαιπωρία, την οποία αυτή την ώρα ο κόμβος κυκλικής πορείας που είναι εκτός προδιαγραφών, αντί να περιορίζει, μάλλον επιτείνει. Είναι πολύ δύσκολο. Φυσικά και μπερδεύονται, γιατί υποτίθεται ότι είναι διπλή λωρίδα για αυτούς που στρίβουν από το κυκλικό για να πάνε για Γάζια, Μουδάρα και Γιώφυρο και για αυτούς που πάνε προς 62 μαρτύρων. Οπότε γίνεται εδώ το μπέρδεμα και πάει ο καθένας όπου βρει κενό για να περάσει. Και συχνά μικροατυχήματα. Φυσικά, αυτά δεν λείπουν ποτέ. Κατάσταση για γερά νεύρα σχεδόν για τις περισσότερες ώρες της ημέρας είναι αυτοί που καλούνται να διαχειριστούν οι οδηγοί και στον δεύτερο κόμβο της οργής, στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό. Ουρές οχημάτων το ένα πίσω από το άλλο, καθυστερήσεις που διαρκούν όλο και περισσότερο και ένταση που κάποιες φορές οδηγεί τους οδηγούς ακόμη και σε διαπληκτισμούς. Στο σύριαλ του κόμβου με τις αλυσιδωτές αντιδράσεις, συνέχεια δίδεται αύριο που αναμένεται νέα ευρεία σύσκεψη και με την παρουσία εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο προσωρινός κόμβος αναμένεται να έχει κατασκευαστεί μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, ενώ παράλληλα προχωρά ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου και απαλλοτριώσεις για την κατασκευή του οριστικού κόμβου στο σημείο. Υπενθυμίζεται ότι στο τραπέζι των συζητήσεων έχει πέσει και το σενάριο της κατάργησης του πρώτου κόμβου που κατασκεύασε η περιφέρεια μετά τη γέφυρα, αφού ολοκληρωθεί η κατασκευή του οριστικού, ένα θέμα το οποίο αναμένεται να συζητηθεί στην ευρεία σύσκεψη των φορέων με τους κατοίκους της περιοχής.